Ολοκληρώθηκε η άσκηση επί χάρτου Λέων 2022 με κωδική ονομασία Ιόλαος, που διεξήχθη το πρωί της Τετάρτης από την πολιτική προστασία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και το Δήμο. Στόχος των ασκήσεων είναι η καλύτερη προετοιμασία των εμπλεκόμενων με την πολιτική προστασία φορέων για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών από τον οικισμό της Χρυσοπηγής. Εξάγεται σήμερα στην αίθουσα Κωνσταντίνου Καραμαλή η άσκηση επί χάρτου που αφορά την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών από τον οικισμό της Χρυσοπηγής σε περίπτωση εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Όπως σας είπα, σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, θα πρέπει να διεξαχθεί μια άσκηση που αφορά τους τρόπους αντιμετώπισης από την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Γενικό Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς με την κωδική ονομασία Ιόλαος. Συμμετέχονται στην άσκηση είναι ο Δήμος Σερών με όλες τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στην οργανωμένη απομάκρυνση. Είναι η Περιφερειακή Ενότητα Σερών με τις υπηρεσίες που και αυτές εμπλέκονται στην οργανωμένη απομάκρυνση. Φυσικά η αστυνομία, η πυροσβεστική, το ΕΚΑΒ, οι εθελοντές, η ΔΔΕ και η κατασκήνωση της ΓΕΧΑ. Η άσκηση θα αξιολογηθεί από τους αρμόδιους. Έχουν έρθει αξιολογητές, θα αξιολογηθεί η άσκηση. Έχουν έρθει αξιολογητές τόσο από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως και από την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών Παναγιώτης Σπυρόπουλος στον χαιρετισμό του έκανε λόγο για πρωτοπόρα άσκηση. Είναι πραγματικά κάτι πολύ σοβαρό, σημαντικό και ξέρετε πολύ καλά ότι σε αυτό πρέπει να είμαστε και οργανωμένοι και μετρημένοι. Και πραγματικά υπάρχει εξαιρετική συνεργασία και δεν το λέω μονοφραστικά όσον αφορά και με το Δήμο Σερών και με τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες υπηρεσίες που είναι όλες εδώ παρούσες. Θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι πρέπει να γίνουμε μια ομάδα για να έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε αποτελεσματικοί. Και ας είναι σήμερα η άσκηση αυτή επί χάρτου και είναι σενάριο. Και εύχομαι να μείνει σενάριο, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι σε αυτή την αίθουσα έχουμε κάνει και άλλα πράγματα που είναι πρωτοπόρα, που είναι ο κύριος Ιωάννης, ναι, λοιπόν, γνωρίζει καλά και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι. Θέλω όλες αυτές οι ασκήσεις που γίνονται εδώ να είναι πραγματικά πρωτοπόρες και αυτή τη στιγμή πρωτοπόρα. Και θέλω να ευχαριστήσω τους επικεφαλείς της πολιτικής προστασίας και της δικής μας και του Δήμου Σερών που πραγματικά συνεργάζονται και δουλέψανε για να μπορέσουμε σήμερα να έχουμε αυτό. Εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο να σας πω, είναι ότι σίγουρα σήμερα εδώ και το λέω μόνο για τα καλά είναι η πυροσβεστική, η αστυνομική διεύθυνση, με την τροχία, το δασαρχείο, φυσικά ο Δήμος Σερών με την πολιτική προστασία, όλες οι εθελοντικές ομάδες τις οποίες έχουμε ενισχύσει. Σύμφωνα με τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Σερών, κύριο Ιωάννη Μπαγότη, ο σκοπός της άσκησης είναι να δουν την επάρκεια των επιχειρησιακών στοιχείων της πολιτικής προστασίας. Στην άσκηση συμπεριλαμβάνεται η φωτιά πλησίων του οικισμού της Χρυσοπηγής. Σήμερα διεξάγουμε την άσκηση επί χάρτου με αντικείμενο δασική πυρκαγιά στον οικισμό της Χρυσοπηγής. Σκοπός της άσκησης είναι να δούμε την επάρκεια των επιχειρησιακών σχεδίων της πολιτικής προστασίας. Γι' αυτό μαζευτήκαμε σήμερα εδώ όλοι οι φορείς που εμπλέκονται σε μια περίπτωση δασικής πυρκαγιάς. Θα δοθεί κάποιο σενάριο το οποίο αφορά δασική πυρκαγιά πλησίων του οικισμού της Χρυσοπηγής. Θα γίνει εισήγηση σύμφωνα με το σενάριο από τον επικεφαλή αξιωματικό που βρίσκεται στον τόπο για προληπτική απομάκρυση πολιτών από τον οικισμό, δηλαδή για εκένωση του οικισμού. Και μετά κάθε φορέας θα αναλάβει τις δράσεις που πρέπει για να υλοποιηθεί αυτή η προληπτική απομάκρυνση. Έχουν γίνει καθαρισμοί των δρόμων, παρόλα αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχουν γίνει καθαρισμοί δρόμων, βέβαια βρίσκονται σε εξέλιξη. Εχθές που παραδείγματος χάρη είχαμε μία περιπολία εκεί στον περιφερειακό της Χρυσοπηγής, βρήκαμε μπροστά μας το χωματουργικό που έκανε διάνοιξη του δρόμου. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία, δεν έχει ολοκληρωθεί. Εμείς έχουμε επισημάνει τα σημεία που μας ενδιαφέρουν από το Μάρτιο, τα έχουμε στείλει στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και υλοποιείται με βάση το πρόγραμμα του εκάστοτε φορέα. Τέλος, ο διοικητής τόνισε ότι θα γίνει επανέλεγχος από την πυροσβεστική εάν έχουν γίνει καθαρισμοί σωστά.
Αυτά όλα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και μάλιστα θα γίνει και επανέλεγχος από την υπηρεσία μας, εάν έχουν γίνει αυτά που έχουμε επισημάνει και αν έχουν δημιουργηθεί και καινούργια προβλήματα. Γιατί ξέρετε ότι είναι μια διαδικασία δυναμική. Μπορεί με μια βροχόπτωση ένας δρόμος να έχει κοπεί ένα σημείο και να χρειάζεται παρέμβαση. Ο Δήμος έχει ξεκινήσει τις διανοίξεις των αντιπυρικών ζωνών. Τα δάση βρισκόμαστε στην συνεργασία με το Δασαρχείο. Έχουμε παραχωρήσει μηχάνημα για τη διάνοιξη των αντιπυρικών ζωνών και περιμένουμε ό,τι άλλο μας ζητηθεί. Είμαστε παρόν ό,τι χρειαστεί. Είναι στη διαδικασία ο καθαρισμός για το λόφο του Κουλά και για το δρόμο για τη Χρυσοπηγή. Και σήμερα, σύμφωνα με το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, ο Δήμος Σερών, και με όλους τους φορείς που εμπλέκονται, πυροσβεστική αστυνομία και τους εθελοντικές ομάδες, θα διεξάγουμε μια άσκηση επιχάρτου για την εκένωση της Χρυσοπηγής, το οποίο είναι κάτι που απευχόμαστε να μην χρειαστεί ποτέ να συμβεί, αλλά πάντα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Σε 2 εβδομάδες οι κάτοικοι της Χρυσοπηγής θα καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και έπειτα ο Δήμος θα βοηθήσει όπου μπορεί. Το κάναμε. Έχουμε συναντηθεί με τους ανθρώπους της Χρυσοπηγής. Τις ημερομηνίες τις βάλανε οι ίδιοι. Σε 2 εβδομάδες θα είμαστε επάνω οι άνθρωποι να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους και ο Δήμος με τα μηχανήματά του να κουβαλήσει ό,τι χρειάζεται και να βοηθήσει όπου μπορεί. Είμαστε σε πλήρη συνεργασία με τους κατοίκους της Χρυσοπηγής, γι' αυτό το λόγο όπως και κάθε χρόνο.